Καλησπέρα Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο σημείο που παραμένουν σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις και έχουμε πίσω μας και το όχημα του ΕΚΑΒ που βρίσκεται εδώ, καθώς η κατάσταση είναι αποπνικτική, ήταν αποπνικτική τις προηγούμενες ώρες. Και προσπαθώντας να μάθω, αν μου επιτρέπεις, αν υπήρξε κάποιος άνθρωπος που να χρειάστηκε βοήθεια στη διάρκεια της πυρκαγιάς. Είχα επικοινωνία και με στελέχη του από το υγειονομικό κομμάτι και μπορώ να προσθέσω στο ρεπορτάζ που σας έδινε προηγουμένως η Μέρη Καριωτάκη ότι και για το Παγνί ήταν εφιαλτική εφημερία. Από τα 520 άτομα που πήγαν χθες, οι 127 άνθρωποι έμειναν για νοσηλεία και πάρα πολλά από αυτά τα περιστατικά σχετίζονται με θερμοπληξίες και με επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ανθρώπους από την περιοχή του Ηρακλείου και ανθρώπους από τα νότια του νομού που ήρθαν στο νοσοκομείο συνεπία όλης αυτής της κατάστασης. Πάμε λοιπόν τώρα και στο ρεπορτάζ για το τι συνέβη εδώ. Είχαμε μια πραγματικά γιγαντιαία κινητοποίηση για να αντιμετωπιστεί αυτό το άκρως απειλητικό μέτωπο το οποίο ξέσπασε το μεσημέρι εδώ στην περιοχή των γουρνών και των αθανάτων. Μιλάμε για ένα μέτωπο φωτιάς, μια φωτιά που ξέσπασε στο ρέμα, το οποίο βρίσκεται κατά μήκος των επιχειρήσεων που βρίσκονται από την πλευρά που βρίσκεται το ρεύμα της κίνησης προς το Ηράκλειο. Πίσω λοιπόν από τις επιχειρήσεις αυτές υπάρχει ένα ρέμα με πολύ πυκνή βλάστηση και ουσιαστική αδυναμία πρόσβασης για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Το γεγονός ότι υπήρχαν καλάμια, ότι υπήρχε χαμηλή βλάστηση σε όλο αυτό το τμήμα του ρέματος, το οποίο διατρέχει την περιοχή, λειτουργήσε και με τη φορά του ανέμου έτσι ώστε να εξαπλωθεί η πυρκαγιά, να δημιουργηθούν συνθήκες καταστροφής, η οποία όμως αποσοβήθηκε αυτός ο κίνδυνος χάρη σε αυτή τη γιγαντιαία κινητοποίηση. Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από το κομμάτι του ρέματος που βρίσκεται νοτιότερα από εδώ και επειδή όπως είπαμε υπήρχε όλη αυτή η καύσιμη ύλη στο ρέμα, απλώθηκε και με τη βοήθεια του ανέμου, φτάνοντας μέχρι σχεδόν την διασταύρωση. Να πούμε ότι επειδή εδώ υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, υπάρχουν και σπίτια, τα οποία είναι και στην πάνω πλευρά του λόφου, είναι και στην νότια πλευρά, από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά, υπήρξε και η ανάγκη να απομακρυνθούν κάτοικοι της περιοχής. Στην οδό Κανάκη συγκεκριμένα από τουλάχιστον 10 κατοικίες με τη συνδρομή των ανδρών της ομάδας Δίας απομακρύνθηκαν οι άνθρωποι αυτοί καθώς η φωτιά, οι φλόγες που έκαιγαν στο ρέμα είτε και προς την πλαγιά ήταν απειλητικές τουλάχιστον την ώρα της εξέλιξης της φωτιάς. Είχαμε την άμεση κινητοποίηση και των εναέριων μέσων, το ελικόπτερο το οποίο σταθμεύει στο Ηράκλειο, ένα ελικόπτερο βαρέως τύπου το οποίο ήρθε στην Κρήτη από την Καλαμάτα αντικαθιστώντας το Έριξον, το οποίο βρίσκεται και επιχειρεί στην υπόλοιπη Ελλάδα για τα μέτωπα της φωτιάς που κατακαίουν τη χώρα, ενώ είχαμε και καθοριστική συνδρομή από τα δύο αεροσκάφη, μικρά αεροσκάφη, τα οποία έχουν σταλεί από την Κύπρο ως βοήθεια στις ελληνικές αρχές, τα οποία πέταξαν και αυτά πάνω από την περιοχή την ώρα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά και βεβαίως υπήρχε ο κίνδυνος να κατευθυνθεί είτε προς τα σπίτια είτε προς τις επιχειρήσεις. Είχαμε επίσης την καθοριστική συμβολή μηχανημάτων και υδροφόρων που συνέδραμαν την πυροσβεστική, ειδικά στην τελευταία φάση της κατάσβεσης της φωτιάς, εκεί που είχε απομείνει το μέτωπο το οποίο έκαιγε μέσα στο ρέμα, είχαμε τα μηχανήματα τα οποία άνοιξαν δρόμο για τα οχήματα της πυροσβεστικής και για τους πίδιους τους πυροσβέστες ανάμεσα από τη βλάστηση, για τα πεζοπόρα τμήματα και κατάφεραν οι άνθρωποι να περάσουν με τις μάνικες μέχρι εκείνα τα σημεία και να μπορέσουν να πλήξουν
και τις τελευταίες μεγάλες αιστείες της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή πάνω στο λόφο εμφανίζονται, τώρα που πέφτει το σκοτάδι, κάποιες μικροαιστείες, τα καντιλάκια που λένε οι πυροσβέστες, ειδικά στα πεζοπόρα τμήματα, τα οποία προσπαθούν οι δυνάμεις που παραμένουν εδώ σε επιφυλακή να αντιμετωπίσουν, προκειμένου να έχουμε την πλήρη και οριστική κατάσβεση της φωτιάς, η οποία προκάλεσε πραγματικά πανικό και στους ανθρώπους και στους επιχειρηματίες εδώ στην περιοχή. Ο νότιος άξονας προς τη Μεσαρά έκλεισε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της πυροσβεστικής που βρέθηκε εδώ με όλες τις δυνάμεις και βεβαίως για να έρχονται εδώ ο ανεφοδιασμός, το νερό με τα υδροφόρα, τα οποία και εκείνα συνέβαλαν ώστε να υπάρχει συνεχής ροή νερού και βεβαίως να αντιμετωπιστεί η κατάσταση άμεσα και έγκαιρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, Έλλη, ότι τελικώς ήταν ένα καλό crash test που έδειξε την ετοιμότητα των αρμοδίων και των πυροσβεστικών δυνάμεων. Βεβαίως είναι ισχυρά crash test και με την αστική φωτιά και με αυτήν εδώ που θα μπορούσε να είναι περιαστική, δεν είναι δάσος, έχει όμως και αρκετά δέντρα, είναι ελαιώνες, τα οποία είναι ακριβώς η ίδια εικόνα με μια δασόδη περιοχή. Οπότε έχουμε και τα δύο είδη των πυρκαγιών που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές σήμερα και μάλιστα με επιτυχημένα. Ήταν η τρίτη κατά σειρά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη διάρκεια της ημέρας σε επίπεδο Ηρακλείου. Νωρίς το πρωί, περίπου γύρω στις 10.30-11 στο Γιώφυρο, και εκεί βρέθηκε και έχει την πλήρη εικόνα. Ακολούθησε στο Κεραμούτσιο, που πολύ γρήγορα όμως υπήρξε κατάσβεση, και έπειτα εκεί στους Αθανάτους. Να πούμε ότι για την πρώτη φαίνεται να υπάρχουν και εξελίξεις, καθώς η προανάκριση κινήθηκε πολύ γρήγορα και έχουμε ήδη μία σύλληψη. Φαίνεται πως η φωτιά η συγκεκριμένη κρίνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία, παρά τις περιγραφές που υπήρχαν νωρίτερα, ότι οφείλεται σε αμέλεια από εργασίες που ήταν σε εξέλιξη στην περιοχή εκείνη την ώρα, και έχουμε την προσαγωγή του ατόμου που φαίνεται ότι μετατρέπεται σε σύλληψη, το οποίο καλείται να λογοδοτήσει για το γεγονός ότι ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά, εξαιρετικά απειλητική και επικίνδυνη, μέσα στον αστικό ιστό σε ώρα αιχμής. Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.